Σχεδόν μία ώρα κράτησε η πρώτη συνάντηση του νέου Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου με τον απερχόμενο Πάνο Σκοτεινιώτη, που έγινε σε σχετικά καλό κλίμα, αν αναλογιστούμε την πολεμική ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο ανδρών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Ο κ. Σκοτεινιώτης ενημέρωσε τον κ. Μπέου για μια σειρά θεμάτων που τρέχουν, όπως ο νέος προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα που πρέπει να εγκριθούν από την καινούργια Οικονομική Επιτροπή στο πρώτο 20ήμερο του Σεπτέμβρη και να ψηφιστούν στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Ενώ για το θέμα του περιφερειακού δρόμου που πρέπει να παραλυθεί από το Δήμο, σύμφωνα με την περιφέρεια, ώστε να δοθεί σε χρήση το τελευταίο τμήμα του, οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν με διαφορετικές προσεγγίσεις. Νομίζω ότι συμφωνούμε ότι πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα και η περιφέρεια να είναι ο φορέας συντήρησης και λειτουργίας του περιφερειακού. Πρόκειται για εθνικό δίκτυο και μάλιστα δευτερεύοντα εθνικό δίκτυο, το οποίο συνδέεται με διευρωπαϊκό δίκτυο που είναι ο δρόμος Βόλου Βελεστίνου και με τριτεύον εθνικό δίκτυο που είναι ο δρόμος Βόλου Τσαγκαράδας. Επομένως πρέπει να είναι ενιαία η διαχείριση και η λειτουργία ολόκληρου του εθνικού δικτύου και ο φορέας που έχει την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τη στελέχωση και τις οικονομικές δυνατότητες είναι κατεξοχήν η περιφέρεια. Εγώ έχω μια τελείως διαφορετική εικόνα, δηλαδή δεν θα τσακώνεται η περιφέρεια και ο Δήμος και θα την πληρώνει ο πολίτης. Θα είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε λύση. Και έτσι θα δίνουμε λύση σε όλα τα θέματα. Το έργο πρέπει να παραδοθεί, να ανασάνει η πόλη, να δοθούν λύσεις καλύτερες στον πολίτη, στο θέμα της κυκλοφορίας, και αυτό είναι υποχρέωση τόσο του Δήμου όσο και της περιφέρειας. Διαφορετικά είμαστε άχρηστοι. Δεν θα την πληρώσει δηλαδή ο απλός πολίτης, γιατί η περιφέρεια και ο Δήμος δεν συμφωνεί. Θα βρούμε τον τρόπο, θα συμφωνήσουμε και θα παραδοθεί το έργο για το καλό των πολιτών. Εξάλλου αυτός είναι και ο σκοπός μας. Σε κάθε περίπτωση, ο απερχόμενος Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στον νέο Δήμαρχο Βόλου, έτσι ώστε να ενημερωθεί πλήρως σε όλα τα ζητήματα του Δήμου. Και όλο αυτό το διάστημα, αλλά και μετά τη λήξη θητείας μου, αν και όταν χρειάζεται οτιδήποτε ο νέος Δήμαρχος. Η διαδρομή μου στα δημόσια πράγματα της πόλης και η ευθύνη μου απέναντι στο Δήμο και την πόλη είναι τέτοια που με επιβάλλει να είμαι πάντοτε κοντά και να δίνω όποια πληροφόρηση θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει να αντιμετωπιστούν τα θέματα τα μεγάλα της πόλης. Θα πιάσουν δουλειά να ενημερωθούν, να προετοιμαστούν και πάνω στο σχέδιο που έχουμε βάλει τους τέσσερις άξονες, καθαριότητα, αδέσποτα, κυκλοφοριακό και νερό, εκεί πάνω θα ρίξουμε όλο το βάρος και θα κινηθούμε. Ο κύριος Μπέος δήλωσε ξανά σήμερα αποφασισμένος να συγκρουστεί, όπως είπε, με τοπικά, με το σύστημα, για το καλό της πόλης και των δημοτών. Εμείς με το σύστημα και με εσάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα έρθουμε σε σύγκρουση. Εμείς ήρθαμε εδώ να κάνουμε μια προσπάθεια, να προσφέρουμε στο Δήμο, σύμφωνα με αυτά που μπορούμε. Όταν λοιπόν θα έρθει ο χρόνος, θα μας κρίνετε. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να μας κρίνετε και ούτε να μας κάνετε ερωτήσεις σκοπτικές. Λοιπόν, εμείς λοιπόν θα έχουμε μια συνεργασία με τον κύριο Σκοτεινιώτη και με όλους τους φορείς οι οποίοι λειτουργούν και άπτονται για το καλό της πόλης.